Εγώ είμαι Δημήτρης. και έχουμε ψωνίσει πάρα πολλά κόμικ από το Comic Dome Con του 2017 και θέλουμε να σας τα δείξουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα κόμικ και τους καλλιτέχνες που ήταν στο κτίριο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, στην Οδό Μασσαλίας, και δηλαδή τους εκδοτικούς οίκους και το Artist Alley. Και τι έχουμε να δείξουμε? Tales from the Strips της Dani, τέταρτο και τελευταίο της ιστορίας. Της Ευγενίας Κουμάκη, ένα κάφρικο και ένα σοβαρό. Το δεύτερο μέρος της Μαρμελάδας Κεράς του Παναγιώτη Πανταζή, ή αλλιώς Παν Παν. Πίτσα πεπερώνη του Σταύρου Κιουτσιούκη. Ποτέ δεν είμαι σίγουρη πόσα γιώτα έχει το όνομα αυτού του. Νομίζω πως είναι... Είναι Κιουτσιούκης, μαζί με διάφορες εικονογράφους. Είναι ανθολογία 6 παραμυθιών, τα οποία έχει γράψει, μάλλον ξαναγράψει, ο Κιουτσιούκης και έχει αναθέσει σε 6 γυναίκες εικονογράφους να τα σχεδιάσουν. Της Αγγελικής Αλαμαλίκη, ένα μικρό η Μητρόπολη του Χρυσού, ο σκλάβος, και ένα μεγάλο, το Μουσείο Σαρατάν, που εμείς συγκεκριμένα το πήραμε από το Kickstarter του, αλλά υπάρχει και για αγορά. Και υπάρχει και online, γιατί ξεκίνησε ως webcomic. Εικονογραφημένος μικρός πρίγκιπας της Στέλλα Στεργίου, πολύ όμορφο σχέδιο, γενικά πολύ όμορφη έκδοση. Επίτομο ρομπότ και κορίτσι. Η Αλόκοτα, η κότα που ήθελε να γίνει δεινόσαυρος, μια συνεργασία της Αμαλίας Μαϊλή και του Γιώργου Κομιώτη. Και του Γιώργου Κομιώτη. Η Μούφα, το στριπάκι που υπήρχε για κάποιο καιρό στο 9, συνεργασία του Γιώργου Κομιώτη και του Χάρη Σάξον. Εικόνες στα σύννεφα του Κώστα Σκλαβενίτη. Ο Ρουμπούλια συνεχίζει στα δικά του. Κάνε ένα close-up, συγγνώμη, να δείξουμε λίγο. Προσέξτε το φλάφι σας, παρακαλώ πολύ. Ο Πόνανο Μάρμαρος, εν πάση περιπτώσει, όπως είναι προφανές, είναι μια παροδία ηρωικών fantasy comic. Εγώ το απόλαυσα πάρα πολύ. Πολύ αυτοαναφορικό και με ευχάριστο τρόπο. Ναι. Λοιπόν, έχουμε τώρα του Στάθη Πετρόπουλου κάποια, για πες, είναι κόμικ. Αυτά είναι μια ανθολογία ιστοριών του. Σε κείμενο, η μία ιστορία είναι και το κείμενο και οι άλλες είναι εικονογραφημένες. Αυτό είναι ένα βιβλίο με σχέδια του ιδίου και μία ιστορία που διαδραματίζεται στην Ισλανδία. Πολύ ενδιαφέρον. Να δείξουμε κιόλας σε αυτό το σημείο και την Κερένια Κούκλα, γιατί μοιράζονταν τραπέζι με τον Γιώργο Τσιαμάντα που φτιάξανε όπως είχαν κάνει πέρσι την Παναγιά... Πέρσι πρόπερσι ήταν η Παναγιά Χελιδονού. Δεν πάθαμε. Μία πάρα πάρα πολύ ωραία έκδοση βασισμένη στο βιβλίο του Κωνσταντίνου Χριστομάνου με δύο εξώφυλλα, τα οποία είχαμε μία δυσκολία να διαλέξουμε ποιο. Τελικά διαλέξαμε αυτό και υπάρχει ένα, αν θελήσετε να πάρετε pack με το βιβλίο, δύο prints που είχε αυτά που είναι ασπρόμαυρα και είχε κάποια έγχρωμα. Αυτό είναι το άλλο εξώφυλλο, το οποίο είναι σε μπλε τόνους, πολύ όμορφο. Μία πάνινη τσάντα και σελιδοδείκτες, είναι όλο αυτό το πακέτο στα 20 ευρώ. Το βιβλίο μόνο του νομίζω είναι στα 14 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό είναι του Chris Pitas, λέγεται Rather Ominous Volume 0. Είχε και κάποια πάρα πολύ ωραία prints που εγώ είδα αυτό και μου άρεσε πολύ. Και επειδή πήγα την Παρασκευή και το πήρα και δεν είχε πολύ κόσμο, μου έκανε και ένα σκιτσάκι που εγώ ως πολύ βαρετός άνθρωπος μου λέει «Τι θες να σου σκιτσάρω?» και ήμουνα «Δεν ξέρω, μια μαύρη γάτα». Τέλος πάντων, αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο το σχέδιό του και έχει έτσι λίγο
ατμόσφαιρα μεξικάνικη, πολύ όμορφα χρώματα και σχέδιο. Και τέλος, από το κτίριο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, το τελευταίος πιο πρόσφατος τόμος του Νυχτερίδα, του Πέτρου Χριστούλια, που πολύ έτσι το απολαμβάνουμε τα τελευταία χρόνια. Εγώ πια περιμένω τους τόμους και το διαβάζω όλο μαζί. Έχει και κάποια πολύ ωραία prints. Πήραμε εμείς αυτό. Και υπάρχει διαθέσιμο και CD με τα διάφορα ρεμπέτικα τραγούδια που είναι εμπνευσμένα, από τα οποία είναι εμπνευσμένη η σειρά. Που είναι αυτά εδώ. Αυτά από το κτίριο. Στο επόμενο βίντεο θα σας δείξουμε τι πήραμε από τις αυτοεκδόσεις.